Στο Οδείο Α, στην 3η Σεπτεμβρίου 130, συνεχίζουμε το γύρισμά μας και έχουμε καλεσμένη την δόκτωρα Αναστασία Παμουκτσόγλου, πρώην πάροχο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συγγραφέα και ερευνήτρια. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Επιγραμματικά θα πούμε ότι είναι διδάκτορας κοινωνιολογίας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει υπηρετήσει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως πάροχος με θητεία και με ειδικότητα αξιολόγηση και επιμόρφωση και σχολική αποτελεσματικότητα. Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς, στην Ενότητα Φιλοσοφική και Κοινωνική Συμβουλευτική. Ενώ δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πρόγραμμα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε e-learning προγράμματα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Είχαν πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε λοιπόν ότι από το βιογραφικό σας σημείωμα τόσο ως δόκτωρας κοινωνιολογίας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και την αξιολόγηση πορείας σας μέσα από πνευματικές ενότητες και τον επαγγελματικό προσανατολισμό δεν αισθάνεται κάποιος το ιδιαίτερο βάρος των περγαμηνών αυτών αλλά μόνο ένα δυνατό ενθουσιασμό για την όλη σας πνευματική κινητικότητα. Μας έρχεστε εδώ λοιπόν να μιλήσουμε για την ετερότητα της μικρασιάτης σας μέσα στο χώρο χρόνο που ήταν η εισήγησή σας στο συνέδριο που είχε γίνει στο Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων με τίτλο «Ο ρόλος της γυναίκας στη Μικρά Ασία». Πάμε να δούμε λοιπόν για τη ζωή της μικρασιάτης σας, η οποία πάντα συγκρίνει ως συνισταμένη της μοίρας την ξεριζωμένη γυναίκα. Μιλήστε μας λοιπόν για το αποτύπωμά της, το χώρο και το χρόνο. Το αποτύπωμα της μικρασιάτης σας γυναίκας είναι σημαντικό, όχι μόνο εκείνη την εποχή, αλλά και σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία ήταν γυναίκες με τα παιδιά τους. Οι άντρες ήταν ή στον πόλεμο ή εξαφανίστηκαν, δεν τους βρήκαν ποτέ, δεν ήξεραν τι γινόταν. Ήρθαν λοιπόν εδώ κουβαλώντας τη δική τους αντίληψη του κόσμου, όπως τον είχαν ζήσει. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν μια διαφορετική κοινωνία σε σύγκριση με αυτή που βρήκαν εδώ και δεν ήταν εύκολο αυτό που βρήκαν εδώ και το μετέφεραν στα παιδιά τους, όσα επέζησαν. Γιατί ήταν πολύτεκνες οικογένειες και πολλά από αυτά εξαιτίας της στόχιας των ασθενειών της εποχής χάθηκαν. Mm-hmm. Ειδικά τα μικρά παιδιά. Πώς η συλλογική μνήμη των προσφύγων συνέβαλε στην κοινωνική τάση και στη συγκρότηση ταυτότητα σε συνάρτηση με τη γειτονιά και τον τόπο? Εδώ είναι μια εξαιρετικά σημαντική ερώτησή σας, γιατί πολύ λίγοι αγγίζουν αυτή την περιοχή. Όταν μιλάμε για γειτονιά, δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε όμως για ένα τμήμα της πόλης που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες, τις αντιλήψεις του πολιτισμού και την καταγωγή των κατοίκων που μαζεύονται εκεί γύρω. Όλα αυτά δημιουργούν αλληλεπιδράσεις και κοινωνικά δίκτυα τα οποία τους βοηθάνε αρχικά, εφού μιλάμε για τους πρόσφυγες, για επιβίωση. Έχει σημασία λοιπόν η συγκινησιακή και συμβολική τους σε σχέση με τη δική τους ταυτότητα επαφή, παρά ο χώρος που ζούνε. Το ότι δημιουργεί ένα πολιτικό πρόσημο, δημιουργεί αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ ήταν αντίθετη με το κυβερνών κόμμα που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Το πώς δημιουργήθηκε είναι ένα θέμα άλλου πεδίου. Η αρχή του 20ου αιώνα έφερε στη Μητρόπολη στην Ελλάδα το 1,5 εκατομμύριο προσφύγων, δημιουργώντας έτσι ένα πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό ζήτημα. Να το συζητήσουμε λίγο. Βεβαίως. Εδώ, επειδή θέσατε τρεις άξονες στο θέμα, το πολιτικό ζήτημα ήταν οι διαφορετικές αντιλήψεις για τους οι μικρασιάτες οι περισσότεροι ήταν βενιζελικοί. Mm. Γιατί ο Βενιζέλος έφερε την Ελλάδα, μάλλον τη Μικρά Ασία, στην αγκαλιά της Ελλάδας. Αλλά αυτό πίστευαν. Δεν ήθελαν να έρθουν εδώ, αλλά πίστευαν ότι η Ελλάδα θα παρέμενε εκεί
και αυτοί θα απελευθερωνόντουσαν φτιάχνοντας την αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή που χάθηκε. Δεύτερον, γι' αυτό και ήταν βενιζελική. Δεύτερον, το κοινωνικό ζήτημα δημιουργήθηκε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς ήταν άνθρωποι που είχαν περιουσίες, είτε αγροτικές είτε αστικές περιουσίες. Και ξαφνικά, εξαιτίας του διωγμού και της γενοκτονίας που ουσιαστικά έγινε στην περιοχή, έρχονται στην Ελλάδα χωρίς να έχουν τίποτε παρά μόνο τα ρούχα που φορούσαν. Οι μόνοι πρόσφυγες που ήρθαν με χρήματα στα χέρια τους ήταν αυτοί που προέβλεψαν το γεγονός και έφυγαν νωρίτερα ή είχαν στείλει τα λεφτά τους σε ελληνικές τράπεζες. Υπήρχαν και τέτοιοι. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι ήταν σε πλήρη έμπεια. Το πολιτικό ζήτημα, επιπλέον, εκτός από τις πολιτικές πεπιθήσεις, είχε να κάνει με το ότι οι ντόπιοι, οι Ελλαδίτες, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε για να τους ξεχωρίζουμε, θεωρούσαν ότι αυτοί που ήρθαν δεν είναι Έλληνες. Άρα, δεν είναι Έλληνες. Δεν έχουμε και τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις, τους στέλνουμε στις άγονες περιοχές και αν είναι στις πόλεις, παράδειγμα στον Πειραιά ή στην Αθήνα, είναι εκτός κέντρου 3-4 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πήγαν και κατοίκησαν σε μέρη που δεν υπήρχε τίποτα, που ήταν άγωνα. Για παράδειγμα, οι δικοί μου όταν τους φέρανε από τη Μικρά Ασία, δεν τους έφεραν στον Πειραιά, τους έστειλαν στην Ερέτρια που είχε Έλλη τότε. Mm-hmm. Έτσι δημιουργήθηκε η Νέα Αρτάκη. Mm-hmm. Τα προσφυγικά μετατράπηκαν με το χρόνο και με την ιδιαίτερη θέληση των ανθρώπων αυτών να κάνουν την πέτρα λουλούδι. Δεν είναι εντυπωσιακή δύναμη αυτή η φιλοσοφία και η ψυχολογία των ξεριζωμένων ανθρώπων? Και βέβαια. Και μάλιστα ο Μόρκεντάου στο σχετικό βιβλίο που έχει γράψει έλεγε μια ωραιότατη ιστορία ότι περνώντας από τις σκηνές που είχαν και τις παράγκες που είχαν βάλει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας στην Νίκαια, ξαφνικά λέει, είδε ανάμεσα σε αυτή την ταλαιπωρία μια ωραία αμυγδαλιά. Mm-hmm. Πού βρέθηκε? Mm-hmm. Ήταν άγωνος ο τόπος. Ναι. Και πήγε μέχρι εκεί και ανακάλυψε ότι αυτή η ωραία αμυγδαλιά ήταν ένα ξερό κλαδί που του είχαν βάλει χάρτινα λουλουδάκια ροζ για να φαίνεται ότι είναι δέντρο αντισμένο. Αυτό είναι πολιτισμός. Κάτι που δεν το βρήκαν εδώ. Ίσως και δεν το είχαν οι παλιότεροι κάτοικοι. Ιδιαίτερα αυτή η τάση που του να ζήσω όχι όπως είχα μάθει, αλλά όπως έχω τώρα μπροστά μου, δημιούργησε αυτή την ιδιοσυγκρασία που ίσως ενοχλούσε τους άλλους. Ναι. Είχαν την αντίληψη ότι και έχουν ακόμη οι απόγονοι τους, ότι μπορεί να μην έχω να φάω. Αλλά αν έρθει ο ξένος, θα σφάξω την κότα μου την τελευταία για να τον ταΐσω. Να μην φανεί ότι δεν έχω. Είναι μια ιδεολογία ιδιαίτερη. Όντως. Πώς μεταβιβάζεται σήμερα αυτή η πολιτισμική ταυτότητα και τι εννοεί κάποιος ή κάποιος όταν με καμάρι λέει ότι είμαι μικρασιάτης? Και πώς οι Έλληνες λυγίζουμε και δακρύζουμε για αυτούς? Όντως μας αγγίζει αυτό το στοιχείο μέσα μας? Βέβαια. Το συγκινησιακό είναι σημαντικό θέμα. Και μάλιστα μία ψυχολόγος μικρασιατικής καταγωγής, η Αζέλ Τατά, έχει γράψει ότι ακόμη και αν όλη η οικογένεια διασκορπιστεί παντού σε όλο τον κόσμο των μικρασιατών ή κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, πάντα υπάρχει κάποιος από την οικογένεια, ένα καντιλάκι όπως το λέει της ιστορίας, που κρατάει αυτή την ανάμνηση. Mm-hmm. Η ταυτότητα του νέου μικρασιάτη, γιατί τώρα μιλάμε τρίτη, τέταρτη γενιά συγκριτικά με αυτούς που ήρθαν, έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της οικογένειας. Αυτό που του περνάει η γιαγιά, ότι εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Εσύ έχεις ένα άλλο πολιτισμό, είσαι ο κοσμοπολίτης και κυρίως πρέπει να σπουδάσεις. Mm. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για η αντίληψη της πλήρης απαξίωσης, της ένβειας που πέρασαν μετά τον διωγμό, έχει να κάνει στο ότι όσοι ήταν μορφωμένοι επέζησαν και έφτιαξαν τα παιδιά τους ή την περιουσία τους. Άρα, η φράση είναι ακριβής αυτό που τη λέω από τις παλιές γυναίκες. Ένα πτυχίο είναι ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι σου. Και με αυτό το χρυσό βραχιόλι μπορείς να ζήσεις καλύτερα από το να το πουλέγεις. Η μόρφωση δηλαδή είναι το υπέρτατο αγαθό. Και επιπλέον έχουμε και μία αντίληψη υπεροχής. Είναι διαφορετική.
έχουν περάσει τόσα τραύματα. Και το τραύμα μεταφέρει. Βέβαια. Αυτό. Και μεταφέρεται στην άλλη γενιά. Ότι εγώ δεν είμαι από εδώ. Μπορεί να κάνω περιουσία, μπορεί να μορφώσω τα πάντα. Αλλά έχω χάσει για παντοτινά την κοιτίδα της οικογένειας. Έχω χάσει τις συγγένειες. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό το τραύμα μεταφέρεται. Και αυτό φτιάχνει την ταυτότητα του μικρασιάτη. Ότι είμαι διαφορετικός και πρέπει να ζήσω γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στα επόμενα σχέδιά σας. Να είστε καλά. Και εσείς καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε.